Πάμε για το επόμενο βραβείο YouSmile, τεχνολογία και επιστήμη. Θέλω να καλέσω στη σκηνή τον stand-up comedian Κώστα Μαλιάτσι. Αν δεν τον δω να έρχεται, φοβάμαι για το πώς θα σκάσει. Πάρα πολύ ωραία, κανονικός, έτσι με τη βερμουδίστα του, το πουκαμισάκι του αδερφέ μου. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Έλα. Δεν πήρα μικρόφωνο, ε. Δεν πρέπει να είχα πάρει. Γι' αυτό έχει τέσσερα. Γι' αυτό έχω τέσσερα. Έγινε. Κυρίες και κύριοι, τι κάνετε, καλά είστε, ελπίζω να είστε όλοι ωραία. Μου πάνε να έρθω να δώσω ένα βραβείο σήμερα και έχουμε κλάψει περισσότερο και από τη βάφτισή μας εδώ πέρα. Κάνει καλά. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Το δικό μου βραβείο δεν είναι τόσο συγκινητικό, είναι τόσο πιο πολύ πρακτικό και απίστευτο. Πρώτα να δώσουμε ένα τεράστιο χειροκρότημα στα παιδιά με τα κίτρινα. Γιατί άμα δεν ήταν αυτοί, δεν θα είχε γίνει τίποτα από αυτό το πράγμα που γίνεται σήμερα εδώ πέρα. Ούτε καν θα είχαμε καρέκλες να κάτσουμε στους YouSmilers. Και έχω να πω το εξής. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα το οποίο όσοι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν following και έχουν κόσμο, το βλέπουν καθημερινά. Είμαι σίγουρος ότι το βλέπεις κάθε μέρα. Είναι ένα πράγμα το οποίο στέλνουν ένα μήνυμα και λένε: Ει, Κώστα, έχω τη γιαγιά μου, έχω τον ξάδερφό μου, έχω το φίλο μου που έπεσε με το μηχανάκι στο τάδε νοσοκομείο. Μπορείς να ανεβάσεις ένα story για εθελοντική αιμοδοσία. Μπας και πάει κόσμος να δώσει. Πόσες φορές το έχεις δει αυτό? Είναι, να μην τα πολυλογώ, δύο φορές το διβδόμαδο. Οπότε σκεφτείτε ότι ήρθαν κάτι παιδιά τώρα από την Κομωτινή, 16 χρονών, από το 3ο Γενικό Λύκειο Κομωτινής. Καθίσαν μαζί, είναι μέλη της ρομποτικής και της ομάδας προγραμματισμού του λυκείου τους και φτιάξαν μια εφαρμογή που λέγεται E-Εμοδότες. Η οποία εφαρμογή ενημερώνει πρακτικά τους δημότες και τους ανθρώπους για όπου υπάρχει κοντά τους εθελοντική αιμοδοσία, αλλά και για έκτακτα περιστατικά εθελοντικής αιμοδοσίας. Το οποίο είναι πανέξυπνο, είναι πανέμορφο και συμβαίνει σε μια εποχή όπου και χρειάζεται συνεχόμενη ενημέρωση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Η αιμοδοσία δεν είναι κάτι που είναι της μόδας, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολεί για πάντα και αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί που τους έχουμε σήμερα εδώ, που έκαναν αυτό που έκαναν για να μπορέσουμε να τους βραβεύσουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο τους. Είμαι ο Βασίλης Ιθιάκος, είμαι 17χρονο. Εγώ είμαι ο Κουρτίδης Λεάνδρος, είμαι 16 χρονών, πηγαίνω στο 3ο Γενικό Λύκειο Κομωτινής. Στην ομάδα μας έχουμε άλλο ένα μέλος, τον Άγγελο Μιχαήλ Κουβαρδά. Η ομάδα μας ονομάζεται LabWeb και βγαίνει από τα αρχικά των ονομάτων μας. Δημιουργήσαμε μια εφαρμογή, το E-Εμοδότες, το οποίο ενημερώνει τους χρήστες της για τις ανάγκες, για τις ανάγκες του νοσοκομείου για αίμα. Στην ουσία, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τις τρέχουσες ανάγκες αιμοδοσίας, όπως για τις εξορμήσεις που κάνουν διάφοροι οργανισμοί για αιμοδοσία. Γεια σας, είμαι η Βερέα Δρονίκη, καθηγήτρια πληροφορικής του Τρίτου Αγίου Κομωτινής. Καλώς ήρθατε στις κομμάτες. Εμείς είχαμε πιο πολύ καθοδηγητικό ρόλο, υποστηρικτικό, που υποστηρίζαμε τα παιδιά, κάναμε τα διάφορα τεστ, τους προτείναμε τις λύσεις που μπορούν να δώσουν και όλα αυτά γίνανε με τη διασκέψη ατελείωτης ώρας, βραδινές ώρες. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τα νοσοκομεία, καθώς συνεργαστήκαμε πλέον, συνεργαζόμαστε με τρία νοσοκομεία, της Κομωτινής στην αρχή και τώρα πλέον της Κορίνθου και της Ξάνθης. Και ο ρόλος μας ήταν καθαρά ενθαρρυντικός και ψυχωτικός. Και χαιρόμαστε που προοδεύουμε και μπορούμε να τους υποστηρίξουμε, γιατί σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές να φτάσουν το δικό τους το όνειρο. Βασικός μας στόχος είναι να επεκτείνουμε το σύστημά μας πανελλαδικά, να καλύψουμε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Κατεβάστε την εφαρμογή μας, είναι δωρεάν. Για οποιοδήποτε νοσοκομείο θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, ας επικοινωνήσει με εμάς, γιατί φυσικά θα τους δικτούμε. Θα και τα κανονίσουμε. Τεράστιο χειροκρότημα λοιπόν, είναι πανέξυπνο. Αν και όντως υπάρχουν εδώ άτομα της πολιτικής κοινής, found that shit. Ένα χειροκρότημα στον Αντρέα, στον Λέανδρο και στον Βασίλη, παράδειγμα. Μπράβο, ρε παιδιά. Το συζητούσαμε τον Κώστα τώρα που βλέπουμε το βίντεο και όντως ψαρώσαμε. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Είναι πανέξυπνο και με ένα απλό γκουγκλάρισμα εδώ πέρα στα κινητά σας θα δείτε ότι δεν υπάρχει παρόμοιο πράγμα στην Ευρώπη. Μπράβο, παιδιά, ένα χειροκρότημα εδώ. Πείτε μας για τη φάση σας, καταρχήν το βραβείο σας και τα δωράκια σας που
το χαμόγελο του παιδιού βρήκε με χορηγία για να σας δώσουν στον καθένα σας. Παρακαλώ, the stage is yours. Καλησπέρα. Το παθαίνω συνέχεια. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άγγελος, είναι ο Βασίλης, είναι ο Λέανδρος. Αυτό το βραβείο είναι μια τεράστια τιμή για εμάς. Αρχικά θέλουμε να το αφιερώσουμε στους αφανείς ήρωες της όλης υπόθεσης, στους καθηγητές μας, στους τρεις που είναι εδώ και στους υπόλοιπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Αυτό το βραβείο σημαίνει πολλά για εμάς, γιατί πιστεύω πως το 2021, στην ηλικία των 16 χρονών, από χρήστες της τεχνολογίας γίναμε δημιουργοί της. Ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Hugh Smilers που μας έδωσαν αυτή τη μοναδική εμπειρία και βραβευόμαστε σήμερα εδώ πέρα. Είμαστε, δεν περιγράφεται η ευχαρίστηση που νιώσαμε όταν μάθαμε ότι θα βραβευτεί αυτός ο κόπος. Θα συμφωνήσω όπως είπε και ο Άγγελος, καταφέραμε να φύγουμε από αυτό το καταναλωτικό κοινό της τεχνολογίας και καταφέραμε να γίνουμε αυτοί που τη δημιουργούν και με τη σειρά τη δίνουν στους καταναλωτές. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Πραγματικά δεν έχω να πω κάτι. Τα είπαν όλα τα παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους αγκάλιασαν την εφαρμογή και συνεχώς εξελίσσεται και έρχονται όλο και περισσότερα νοσοκομεία με μας. Ευχαριστούμε. Τι να πω. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλά. Ευχαριστώ, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Θυμηθείτε τα όλα αυτά. Αυτό που είναι η ώρα να επαναλάβω είναι αυτό που σας έλεγα όταν ξεκινήσαμε. Τα παιδιά, οι Hugh Smilers, να θυμάστε το χαμόγελο της Λίλα, αυτό είναι το Hugh Smile, αυτό είναι. Το ραντάρ τους έπιασε συνομιλίκους τους, παιδιά που με πράξεις ή πρωτοβουλίες, ομαδικά, ατομικά ή σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, ενέπνευσαν μια ολόκληρη κοινωνία και την οδηγούν. Αυτό κάνουμε εδώ. Αυτούς βραβεύουμε σήμερα. Πάμε σε